Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, κύριε Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας, φίλες και φίλοι σύνεδροι, φίλες και φίλοι σπετσιώτες, είναι μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα για μας, για το νησί μας και για μένα προσωπικά, να είμαι από τους πρώτους που απευθύνω χαιρετισμό για τις εργασίες του συνεδρίου σας με τίτλο «Δίκαιο και θάλασσα». Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί και έγκριτοι καθηγητές και αγαπητοί φίλοι, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά να παραβρίσκομαι και να χαιρετίζω εκ μέρους της Βουλής και του Προέδρου της Βουλής, κ. Μεϊμαράκη, το συνέδριο αυτό που είναι το δεύτερο που διενεργείται από κοινού από το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου. Σας θυμίζω ότι το πρώτο συνέδριο που διοργανώθηκε τον περασμένο Απρίλιο είχε θέμα «Η των πλειώνων κρατεί το ψήφος». Είμαι βέβαιος ότι το ακροατήριο δεν χρειάζεται να αποδώσω στη νέα ελληνική την φράση. Μέσα στην αντέρα της εποχής που ζούμε, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί ποια είναι η σκοπιμότητα επιλογής τέτοιων θεμάτων για τη διενέργεια συνεδρίων, τα οποία μάλιστα η Βουλή αποφάσισε να καλύψει και τηλεοπτικά, ανταποκρινόμενη και σε πρόταση και ιδέα της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση που τη θεωρώ πολύ απλή και πολύ σαφή στο ερώτημα αυτό. Ακριβώς σε αυτή την περίοδο όπου η οικονομική κρίση μετατρέπεται σε κρίση πολιτική, κοινωνική και ηθική, είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία η ιστορική αυτογνωσία ενός λαού και μιας κοινωνίας. Η Δημοκρατική Αρχή, για να πάρουμε το θέμα του προηγούμενου συνεδρίου, η αρχή της πλειοψηφίας, ο σεβασμός αυτών που μειοψηφούν και όσων διαφοροποιούνται. Θυμάμαι κάποιες εισηγήσεις στο προηγούμενο συνέδριο που μιλούσαν για μειοψηφίες 2 ψήφων, 3 ψήφων, 1 ψήφου. Είναι έννοιες και αρχές που δοκιμάζονται σήμερα σε βαθμό που δεν φανταζόταν κανείς πριν από λίγα χρόνια. Αλλά και η αδιάρρηκτη σχέση του λαού μας με τη θάλασσα, για να έρθουμε στο θέμα αυτού του συνεδρίου, η μέρημνά μας να είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος μια ασφαλής θάλασσα, μια ειρηνική θάλασσα, όπου οι σχέσεις των λαών θα διέπονται από κανόνες δικαίου, έχουν ιδιαίτερη σημασία και στην εποχή μας, εποχή που δεν είναι καθόλου δεδομένος ο σεβασμός των κανόνων δικαίου στις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών της περιοχής ειδικότερα. Είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους θέματα δεν ανήκουν σε εκείνα που θα τραβήξουν την προσοχή όσων προτιμούν να ασχολούνται με το πρόσκαιρο, το εντυπωσιακό, το εριστικό, αυτό που εν τέλει είναι και ευτελές και στην πορεία του χρόνου θα ξεχαστεί. Δεν πρόκειται να τραβήξουν την προσοχή όσων θυμούνται την αρχαία ιστορία μόνο κάθε 30 με 40 χρόνια, όταν γίνεται μια εντυπωσιακή, δεν λέω σημαντική, γιατί σημαντική έχουμε κάθε χρόνο, μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, την οποία και αντιμετωπίζουν με όρους τηλεοπτικής σειράς. Ενδεχομένως δεν πρόκειται να τραβήξουν και την προσοχή όσων θυμούνται τις πέτσες μόνο όταν υπάρχει κάποιο κοσμικό γεγονός και αγνοούν πλήρως την ιστορία των σπέτσων. Η Βουλή, η επίσημη πολιτεία, είναι υποχρεωμένη, και αυτό κάνουμε και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, με μεγαλύτερη ζέση στην περίοδο της κρίσης, της δοκιμασίας για όλους μας, να αναδεικνύει θέματα με διαχρονική αξία και να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων σε αυτά τα θέματα, όπως αυτά που συζητάμε. Η γνώση της ιστορίας μας και της ιστορικής μας συνέχειας δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή ανάγκη όσων είναι ταγμένοι να υπηρετούν την ιστορία από τις πανεπιστημιακές τους έδρες. Είναι μια ανάγκη για όλους μας. Τόσο αυτούς που πρωταγωνιστούν στο δημόσιο βίο και που οφείλουν να γνωρίζουν ιστορία, όσο και των πολιτών που αναδεικνύουν
αυτούς που πρωταγωνιστούν στο δημοσιοδείο. Και αν οι πολίτες αγνοούν την ιστορία, γίνονται πιο ευάλωτοι στη συνθεματολογία και την ημιμάθεια των διαμορφωτών της κοινής νόμης. Με τις σκέψεις αυτές, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου, τον Δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτό το ωραίο νησί, και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συνέδριο και να δεσμευτώ εκ μέρους της Βουλής και του Προέδρου της ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει ένα δεύτερο συνέδριο σε διάστημα ενός έτους περίπου, μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου, αυτή τη φορά με μια πρωτοτυπία που είναι ότι διοργανώνεται το συνέδριο εκτός Αθηνών, στο ωραίο νησί των Σπετσών, και χάρη και στην φιλοξενία την εκλεκτή του Δημάρχου του νησιού, με ένα θέμα που φαίνεται να μην άπτεται ευθέως του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Το θέμα είναι δίκαιο και θάλασσα. Είπε πολύ ωραία προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής γιατί το Ίδρυμα της Βουλής και η Βουλή η ίδια επέλεξε αυτό το θέμα ως θέμα συνεδρίου και επέλεξε αυτό το θέμα για να το στηρίξει. Και το έκανε διότι, όχι μόνο διότι πρέπει η ιστορική αυτογνωσία να είναι γενικός στόχος της πολιτείας και της παιδείας μας, όχι μόνο διότι πρέπει, νομίζω, σε αυτή την εποχή που ζούμε και όπου οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι λίγο στο περιθώριο, πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι αυτές οι επιστήμες είναι η βάση της παιδείας και η παιδεία είναι η βάση της δημοκρατίας. Ο τρίτος λόγος βέβαια αφορά το ειδικό θέμα δίκαιο και θάλασσα. Πρόκειται για ένα θέμα πανάρχιο, μια σχέση όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου, μια πανάρχια η σχέση, και είναι πανάρχια όχι μόνο διότι η ναυσιπλοεία και οι θαλάσσιες μεταφορές ήταν πάντα κρίσιμες και μάλιστα ειδικά σε αυτό το χώρο, στον ελληνικό χώρο, αλλά και διότι στις θαλάσσιες αυτές σχέσεις το δίκαιο αναδεικνύεται ως όχι τοπικό αλλά ως διεθνές. Η ναυσιπλοεία έχει αυτό το στοιχείο της ανοιχτοσύνης στον κόσμο και αυτό είναι ένα γενικότερο χαρακτηριστικό του δικαίου στις μέρες μας. Δηλαδή δεν μπορούμε πια μόνο με τοπικά κριτήρια και επιτρέψουμε να πω και με επαρχιακά κατά κάποιον τρόπο κριτήρια να αντιμετωπίζουμε τα θέματα των θεσμών. Τα θέματα των θεσμών σήμερα είναι διεθνοποιημένα και αυτό μας το διδάσκει η θάλασσα από την αρχαιότητα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε αυτό το συνέδριο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που όλοι οι συνάδελφοι και συνεργάτες στη Βουλή και στο Ίδρυμα της Βουλής πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και νομίζω το αποτέλεσμα θα φανεί ακόμα περισσότερο όταν διεξαχθεί και το συνέδριο, για το οποίο εύχομαι στους συνέδρους κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Τη θάλασσα
τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Ο στίχος είναι του Γιώργου Σεφέρη και οι μελετητές του έργου του λένε πως αποδίδει στα νέα ελληνικά ένα στίχο του Εσχύλου από τον Αγαμέμνονα. Ο στίχος αυτός βασάνισε όλο το διάστημα που προετοιμάζαμε το συνέδριο αυτό, διότι κανείς βεβαίως δεν είχε την φιλοδοξία να εξαντλήσει τη θάλασσα, αλλά πώς αντιμετωπίζεις και εξαντλείς ένα θέμα που το σκεφτήκαμε και που όποιον το είπαμε δίκαιο και θάλασσα του φάνηκε ότι είναι πολύ ωραίο, πώς είναι δυνατόν να το εξαντλήσεις μέσα σε ένα συνέδριο. Το πήραμε απόφαση ότι δεν θα το εξαντλήσουμε και σπεύσαμε στον υπότιτλο να βάλουμε όψεις μιας πανάρχιας σκέψης. Όψεις λοιπόν μιας πανάρχιας σκέψης σας υποσχόμαστε και ελπίζω ότι όσοι το παρακολουθήσουν δεν θα χάσουν την ώρα τους, γιατί θα δουν όχι μόνο την ιστορική διάσταση, όψεις της ιστορικής διάστασης αυτού του θέματος, αλλά θα δουν επίσης ότι έχει μια τραγική, δραματική επικαιρότητα, αφού στις μέρες μας και η πειρατεία και η κουρσάρη ξανά εμφανίζονται στον διεθνή ορίζοντα, ώστε και εκείνους που ενδιαφέρονται για το παρελθόν και εκείνους που θέλουν να διδαχτούν από το παρελθόν για το σήμερα, διότι όπως ξέρετε η ιστορία βεβαίως δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οι μηχανισμοί μέσα στην ιστορία μερικές φορές έχουν τραγικές ομοιότητες. Ο κύριος Σούρλας τα είπε πολύ καλά και δεν θέλω να επανέλθω πάλι στα ίδια θέματα. Θέλω να έχω την ευχαρίστηση να πω και εκ μέρους του Ιδρύματος της Βουλής αλλά και εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου τις ευχαριστίες μας. Γιατί για να γίνει ένα συνέδριο όπως φαντάζεστε δεν αρκεί η ιδέα κάποιου να πει ένα θέμα, χρειάζεται πολλοί άνθρωποι να εργαστούν για μεγάλο διάστημα. Βέβαια θα αρχίσω από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τον κύριο Παύλο Σούρλα που για άλλη μια φορά συνεργαστήκαμε με απόλυτα αρμονικό τρόπο για να οργανώσουμε αυτό το συνέδριο. Και ακόμα την κυρία Βίκη Δούσκα, την κυρία Άννα Καραπάνου, την κυρία Κατερίνα Ντίντα, αλλά και τον κύριο Πέτρο Κλησιάρη, ο οποίος από μια ιστορικο-μαρξιστική τέλος πάντων άποψη ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωσή μας. Βέβαια, δεύτερος και αποφασιστικός παράγοντας ήταν η Εναργύριος και Κοριαλένιος Σχολής Πετσών που μας δέχτηκε με αυτή την ανοιχτή αγκαλιά και που μας έδωσε τη δυνατότητα να φιλοξενηθούμε σε αυτούς τους υπέροχους χώρους. Τον πρόεδρο λοιπόν της Κοριανελίου, της Αναργυρίου, την κυρία Παπαδάκη με την οποία συνεργαστήκαμε στην Αθήνα και εδώ βεβαίως γνωρίσαμε και την ψυχή της εδώ λειτουργίας της σχολής που είναι η κυρία Κατερίνα Βρονταμίτη. Με συγχωρείτε. Το Δήμος Πετσών είναι αυτονόητο να τον ευχαριστήσουμε θερμά και γιατί μας καλοδέχτηκε με γλυκά σπετσιώτικα, βρήκαμε γλυκά σπετσιώτικα στο δωμάτιό μας και για έναν εξαιρετικά καλέσθητο τόμο που υπήρχε μέσα στην σακούλα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να πω για τον κύριο Παναγιώτη Λυράκη, ο οποίος όχι μόνο με το θεσμικό του ρόλο αλλά και προσωπικά θέλησε να μας βοηθήσει για την πραγμάτωση αυτού του συνεδρίου. Όλα αυτά λειτουργήσαν καλά και τα δύο ιδρύματα, το ίδρυμα και η εταιρεία μας, λειτουργήσε στην Αθήνα πολύ ωραία και αρμονικά, αλλά το πράγμα ολοκληρώθηκε στις Πέτσες, διότι κάθε φορέας είχε εδώ τον εκπρόσωπό του, τον καπού και χαλιά που λέγανε με οθωμανικούς όρους. Το Ίδρυμα της Βουλής είχε την κυρία Τσαλδάρη και η εταιρεία
ιστορίες του δικαίου είχε τον κύριο Ανδρέα Σέλμι. Η συνεργασία, λοιπόν, η αρμονική συνεργασία της Αθήνας προχώρησε και λειτουργήσε και εδώ, και έτσι έχουμε σήμερα τη χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, κύριε Δήμαρχε Σπετσόν, αγαπητέ κύριε Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής, έχω τη χαρά να σας εκφράσω και από το βήμα αυτό τις θερμές ευχαριστίες μου για την παρουσία σας και για τη συμβολή σας, και να περάσουμε πια στο επιστημονικό κομμάτι της συνεδρίας μας, που είναι αφιερωμένο, όπως θα είδατε ήδη, στις πέτσες. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν συνεδρία, σκεφτήκαμε ότι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να την αφιερώσουμε στις πέτσες. Και πριν δώσω, έλεγα το λόγο στους διακεκριμένους ερευνητές και συναδέλφους και φίλους, να μου επιτρέψετε σε 3 λεπτά να σας διηγηθώ μια προσωπική ιστορία που έφερε στο φως μερικά έγγραφα που αφορούν τις πέτσες. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια αγόρασα από ένα παλαιοπωλείο ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που είχε τυπωθεί στην Τεργέση το 1804. Το βιβλίο ήταν χαρτόδετο, ξέρετε, η μια πλευρά δεν ήταν δερματόδετο, ήταν χαρτόδετο με αρκετά χαρτιά, που συνήθως είναι άσπρα χαρτιά. Καθώς λοιπόν το άνοιξα, ένα σκουλίκι είχε κάνει το καθήκον, το είχε φάει μερικό χαρτί, και διέκρινα κάτω από το χαρτί ότι υπήρχαν γράμματα. Έδωσα λοιπόν το αντίτυπό μου, δικό μου ήταν, το έκανα ό,τι ήθελα, το έδωσα σε έναν συντηρητή χαρτιού να το αποδέσει, και μέσα στα παράφυλλα αυτού του βιβλίου βρεθήκανε έγγραφα. Έγγραφα. Όχι βρώμικα χαρτιά, έγγραφα, επίσημα έγγραφα. Και ήτανε, τα περισσότερα ήτανε, λέγονται πράτηγα, είναι τα έγγραφα που παίρνει ένας καραβοκύρης για να μπορέσει να φύγει από το νησί του και να πάει κάπου αλλού. Να δείξει δηλαδή ότι δεν υπάρχει ασθένεια, ότι μπορεί ελευθέρως να πάει αλλού. Και από αυτά λοιπόν 10 έχουν εκδοθεί από τις Πέτσες το 1707, και ας δούμε χαρακτηριστικά, φέρνουν σφραγίδα, όπως βλέπετε. Αυτό είναι από τον Πειραιά, από το Πόρτο Δράκου. Συνεχίστε να έχετε καλοσύνη. Τις Πέτσες 29 Απριλίου του 1807. Συνεχίστε. 13 Μαΐου του 1807. Είναι επισκεπτός 10 έγγραφα, δεν θέλω να κάνω ανακοίνωση. Απλώς να σας πω ότι τι μπορεί να βρει κανείς στα πιο απίθανα μέρη. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι πρέπει το βράδυ να πάμε και να σκίσουμε τις βιβλιοδοσίες των βιβλίων μας, μήπως βρούμε κάποια έγγραφα, αλλά είναι ένα μικρό, πώς να το πω, ένα μικρό μάθημα για μας που λέμε ότι κάνουμε ιστορία, το πού μπορείς να βρεις υλικό που περιμένεις να το βρεις στο τοπικό αρχείο ή δεν ξέρω πού αλλού, και το βρίσκεις στα πιο απίθανα μέρη. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή. Α, ξέχασα να πω ότι έχω ετοιμάσει ένα αντίγραφο, 2 αντίγραφα, θα δώσω ένα στον κύριο Δήμαρχο και ένα στον διευθυντή, στην υπεύθυνο του μουσείου των Σπετσών, ως μία μικρή έτσι, ένα μικρό δώρο, ένα αντίδωρο για την υπέροχη φιλοξενία που μας δίνει. Και μετά λοιπόν από αυτή τη μικρή εισαγωγή ήθελα να περάσουμε στο πρόγραμμά μας, το κανονικό, το επιστημονικό πρόγραμμα, και να καλέσω βέβαια τον κύριο Άδωνη Κύρου. Στο επόμενο ημίωρο της εισηγήσεώς μου θα επιχειρήσω να σας εκθέσω με την μορφή δημοσιογραφικού χρονικού την απότερη παρουσία αυτού του τόσο γνωστού αλλά συνάμα και τόσο άγνωστου νησιωτικού χώρου που έχει τη χαρά να σας φιλοξενεί. Για να επιβεβαιωθεί μέσα από τις εν πολλοίς άγνωστες αυτές ιστορικές σελίδες ότι δεν υπάρχει γωνιά στεριάς και θάλασσας του τόπου καταγωγής καθενός από εμάς που να μην έχει να διηγηθεί γεγονότα ξεχασμένα και διαχρονικές περιπέτειες που συνθέτουν την ιστορία του έθνους μας ως χώρας και ως λαού.
κόκκινη λοιπόν κλωστή δεμένη, στην ανέμητη λιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παρεμύθι να αρχινήσει, όπως έλεγε και η σπετσιώτησα γιαγιά μου. Το ερώτημά μας το πρώτο είναι για τον πρώτο άνθρωπο που περιπλανήθηκε στα κρογιάλια και τις λοφοπληγές των σπετσών. Ποιος ήταν αυτός? Ο πρώτος αυτός άνθρωπος που έφτασε στις Σπέτσες ήταν ένας χερσαίος κυνηγός. Δεν ήταν νησί Σπέτσες εκείνη την εποχή. Όπως θα πούμε στη συνέχεια, αναλόγως με τις παγετώνες που σχηματίζονταν στην κεντρική Ευρώπη, τα νερά των ποταμών κατεκρατούντο και ως εκ τούτου η στάθμη της θάλασσας κατέβαινε. Εάν έλειωναν οι παγετώνες, τα ποτάμια κατέβαζαν το νερό στη Μεσόγειο και η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε. Ο πρώτος λοιπόν άνθρωπος ο οποίος έφτασε και στις Σπέτσες ήταν ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, ο οποίος γύρω στο 50 με 60.000 π.Χ. υπολογίζεται ότι έφτασε στην Αργολίδα. Τον άνθρωπο του Νεάντερταλ, όπως βλέπετε εκείνη την εποχή, οι Σπέτσες ήταν ενωμένες με την απέναντι ακτή. Και μάλιστα στην ύστερη παλαιολιθική, όταν είναι η τελευταία περίοδος των παγετώνων, κάπου 20.000 χρόνια από σήμερα, έφτασε εδώ και ο άνθρωπος, ο Homo sapiens λεγόμενος, ο σοφός άνθρωπος. Ήταν ο εξάδελφος του Νεάντερταλ και όπως γίνεται βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νέος εξάδελφος εξουδετέρωσε τον παλαιό. Και από το 40.000 και μετά δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος του Νεάντερταλ, αλλά υπάρχει μόνο ο Homo sapiens. Θα πείτε, και πού τα ξέρουμε αυτά? Ίσως τις τελευταίες δύο μήνες διαβάσατε στις εφημερίδες για ένα καινούριο σκάφος, κινούμενο με ηλιακή ενέργεια, το οποίο πήγε στην Κοιλάδα, ένα μέρος κοντά στις Σπέτσες, και εκεί έκανε βυθομετρήσεις και με ηχοβολιστικά μηχανήματα έψαχνε να βρει πού ήταν η παλαιολιθική ακτογραμμή. Σε ποιο σημείο, σε πόσο βάθος ήταν. Και το βρήκε την παλαιολιθική ακτογραμμή σε βάθος 125 μέτρων από τη σημερινή επιφάνεια της θαλάσσης. Τόσο πολύ έχει ανέβει η θάλασσα από το 20.000 π.Χ. Το μέρος όπου έγιναν όλες αυτές οι έρευνες ήταν ένα σπήλαιο, το Φράγκθι, όπως θα έχετε ακούσει, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κοιλάδα. Δυστυχώς κάποια στιγμή αυτό κατέρευσε και ως εκ τούτου οι Αμερικανοί ανασκαφείς της δεκαετίας του 70 δεν μπόρεσαν να σκάψουν όλο το σπήλαιο, αλλά και αυτά τα λίγα μέτρα της εισόδου που έσκαψαν απέδωσαν πάρα πολλά ευρήματα παλαιολιθικά μέχρι περίπου το 40.000 π.Χ. Το ολόσημο των παγετώνων διαδέχεται η μεσολιθική λεγόμενη εποχή, που είναι το 10.000 π.Χ. και όπου έχουν σηκωθεί οι ομίχλες οι οποίες υπήρχαν πάνω από τη θάλασσα και την ξηρά, γιατί να θυμάστε πάντοτε ότι το παλαιολιθικό κλίμα ήταν ό,τι δυσμενέστερο υπάρχει για ταξίδια στη θάλασσα. Επομένως υπήρχε μεν η κοινοκτημοσύνη στη σπηλιά, αλλά όταν βγαίνανε από τη σπηλιά δεν ισχολούνται με καλλιέργειες και τε ακόμη, ισχολούνται με το κυνήγι. Κυνηγούσαν αγριοβούβελους, ελάφια, άγρια, τα υπάρια λεγόμενα, απλώς για να τα σκοτώσουν και να τα φάνε. Το 10.000 όμως, όταν πλέον πάβει να υπάρχει αυτό το κλίμα στέπας που υπήρχε ως τότε, αρχίζει ο άνθρωπος να κοιτάει τη θάλασσα και τα νησιά γύρω-γύρω. Και με κάτι σκαφάκια, μικρά, πραγματική οδύσσια δηλαδή για να ξεκινήσει με ένα τέτοιο σκάφος, άρχισαν να κινούνται γύρω-γύρω. Το πρώτο το οποίο επισκέφθηκαν, μέρος εδώ στη θάλασσα του Αιγαίου, ήταν η Μήλος. Η Μήλος, διότι έχει ένα ορυκτό το οποίο λέγεται Οψιανός. Ο Οψιανός ήταν η επανάσταση στο Ελδοράδο της προϊστορικής εποχής. Μέχρι τότε είχαν λίθινα εργαλεία. Με τον Οψιανό μπορούν και κατασκευάζουν πλέον λεπίδες και εργαλεία πολύ πιο εκλεπτισμένα
με τα οποία και μπορούν ακόμη και να ξυρίζονται. Γιατί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή εξυρίζονται. Ο ψιανός λοιπόν της Μήλου, αυτά είναι τα προϊστορικά λατομεία τα οποία έχουν βρεθεί, και το πλήθος των απολεπισμάτων οψιανού που υπάρχει μπροστά από αυτά και που δείχνει τι μεγάλη αξία είχε για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έφτιαχναν αυτά τα εργαλεία τα οποία βλέπετε και με τα οποία μπόρεσαν επί 5 και 6.000 χρόνια να συμπεριφερθούν. Φτάσουμε έτσι λοιπόν στη νεολιθική εποχή. Η νεολιθική εποχή είναι η τελευταία εποχή του λίθου. Σε αυτή την εποχή, μέσα στο σπήλαιο του Φράγκτη, φαίνεται ότι γίνεται μία πραγματική λατρεία. Οι άνθρωποι πλέον λατρεύουν και το σκάφος αυτό της Ελβετικής Αποστολής στην Κοιλάδα είχε ως αποστολή να δει μήπως υπάρχει χωριό, κατοικίες δηλαδή, έξω από το σπήλαιο, μέσα στο βυθό της θάλασσας σήμερα. Εντοπίστηκε ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι ή βράχια ή ερείπια. Αυτό θα το εξετάσουν τον επόμενο χρόνο. Εκείνη ακριβώς λοιπόν την εποχή ο άνθρωπος βγαίνει, μπορείτε να δείτε τα αγγεία, τα νεολιθικά, τα οποία ήταν μεγάλης τελειότητος. Ο άνθρωπος βγαίνει από το σπήλαιο την πρώιμη νεολιθική εποχή, εκεί 7-8 χιλιάδες π.Χ. και κάνει τα πρώτα του σπίτια. Ο άνθρωπος δεν ήξερε μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι δηλαδή χοντρικά, μέχρι το 10.000 π.Χ. ο άνθρωπος ήξερε να μένει μόνο μέσα στις σπηλιές. Τείχους και καλύβες, όπως αυτή εδώ, την οποία έχουν βοσκεί ακόμα σήμερα στο Δίδυμο, απέναντι εδώ από τις Πέτσες, ήχταν δηλαδή λίθινοι βάσεις και από πάνω κλαριά και κορμί δέντρων. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό το είδος της αστικοποίησεως το φέρνει στο πρώτη σειρά όταν πλέον βγαίνει από τις σπηλιές. Και βγαίνει από τις σπηλιές πάντοτε χάρη στο κλίμα. Το κλίμα έχει γίνει πια εύκρατο. Γύρω στο 8.000 π.Χ., 7.000, το κλίμα είναι εύκρατο. Θα πείτε, ωραία, αυτά είναι ωραία για απέναντι την ακτή την αργολική. Στις Πέτσες τι γίνεται? Οι Πέτσες λοιπόν έχουν αποχωριστεί πλέον από την απέναντι ακτή. Είναι πια νησί. Δηλαδή οι Πέτσες είναι νησί, όπως και η Ίδρα και ο Δοκός και όλα τα νησάκια γύρω και το Τρίκερι. Είναι πλέον νησιά. Είναι νησιά στην νεολιθική εποχή. Εδώ στις Πέτσες, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, την Τζογεριά, παλαιότερα, γιατί τώρα βέβαια με την τουριστική ανάπτυξη έχουν χαθεί τα περισσότερα και δεν υπάρχουν αυτά τα ίχνη, βρέθηκαν και μεσολιθικά ίχνη, τα οποία είναι αυτή η αιχμή που δείχνει ότι κάποιος κυνηγός εκεί γύρω στο 10 ή 12.000 π.Χ. είχε φτάσει μέχρι εκεί για να πάρει νερό από την πηγή που και σήμερα υπάρχει και να σκοτώσει ό,τι έβρισκε. Και βεβαίως αυτά τα, αν θέλετε, τα αντικείμενα, τα τέχνεργα, τα οποία είναι νεολιθικής περίοδου και τα οποία δείχνουν ότι κάποιες καλύβες υπήρχαν ακόμα εδώ. Αυτή είναι λοιπόν η προϊστορική παρουσία των Σπετσών. Τώρα θα διαρωτηθείτε, πότε είναι οι πρώτες ενδείξεις της Πέτσες για κοινωνική και οικονομική οργάνωση της ζωής των κατοίκων του νησιού? Δηλαδή να υπάρχουν πλέον κάποιοι κανόνες, ας το πούμε, δικαίου, πρωτόγνωρου δικαίου. Και πάλι εδώ πέρα το κέντρο είναι η Μήλος. Η Μήλος. Οι Σπέτσες, η οποία τώρα θα ονομαστεί από τους κατοίκους και τους ναυτικούς που διήρχονται από τις ακτές της Πιτιούσα, είναι της τρίτης χιλιετίας ονομασία πιθανώς, η οποία προέρχεται από το Πίτης. Η Πίτης είναι, όπως ξέρετε, η καθαρευουσιάνικη λέξη για το Πεύκο. Αλλά είναι πανάρχαια λέξη, προελληνική. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτά τα ετυμολογικά, αλλά η Πίτης της Πίτιος είναι το Πεύκο. Και Πιτιούσα είναι ο Πευκόνας. Ο ναυτικός λοιπόν, ο οποίος περνούσε έξω από τις Πέτσες, έβλεπε ένα νησί σκεπασμένο τελείως από πεύκα και επομένως ήταν η Πιτιούσα. Η Πιτιούσα λοιπόν είχε την τύχη
να έχει αρκετή πρωτοελλαδική, όπως λέγεται, παρουσία την τρίτη χιλιετία π.Χ. Οι πρωτοελλαδίτες αυτοί, οι οποίοι έρχονται από την Ανατολή, ψάχνουν για χαλκό, γι' αυτό και αυτή η περίοδος λέγεται χαλκοκρατία, είναι η πρώιμη χαλκοκρατία, ψάχνουν για χαλκό και ψάχνουν και για οψιανό να πάρουν. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται από τις Σπέτσες με έδρα τη Λέρνα, που ήταν το κράτος, αν θέλετε, στο μυχό του Αργολικού κόλπου. Φεύγουν από εδώ και πάνε μέσω παραπόλας Φαλκονέρας, πηγαίνουν στη Μήλο, παίρνουν τον οψιανό και τον εμπορεύονται σε όλα αυτά τα μέρη. Ηρίσαν παρόδο ότι προηγουμένως δεν διέσχιζαν το μυρτό πέλαγος, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο με αυτά τα βαρκάκια τα οποία είχαν, αλλά πηγαίνανε από νησί σε νησί στις Δυτικές Κυκλάδες. Ανέβαιναν δηλαδή έτσι και από την Αττική έφεραν τον οψιανό μέχρι το Φράγκθι, που βρέθηκε για παλαιότερα στρώματα. Τα βαρκάκια τους ήταν πλέον σχηματοποιημένα, και εδώ στις Σπέτσες ο αείμνηστος αρχαιολόγος Δημήτριος Θεοχάρης, ο οποίος έσκαψε στην Αγία Μαρίνα, είχε πλούσια ευρήματα, μεταξύ των οποίων και ένα σφράγισμα της Λέρνας, αλλά και το μισό ομοίωμα ενός πλοίου, αυτό το σκάφος. Επίσης, στο νησάκι που είναι απέναντι από τις Σπέτσες, στο Δοκό, ένα ερημονήσι, πριν από 20 χρόνια, το Ινστιτούτο Ανελλήνων Αρχαιολογικών Ερευνών εντόπισε και ανέσκαψε, υποβρυχίως βεβαίως ανέσκαψε, ένα ναυάγιο. Είναι το πρωτοελλαδικό ναυάγιο του Δοκού, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 2400 π.Χ. και είναι το αρχαιότερο ναυάγιο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη θάλασσα. Βεβαίως στο μέλλον μπορεί να βρεθεί και κανένα νεολιθικό, οπότε θα είναι ακόμα πιο παλιό. Σε αυτό το σημείο ήταν το πλοίο όταν βούλιαξε, ανετράπη μάλλον, με αποτέλεσμα όλο του το φορτίο να κυλήσει στην θάλασσα. Ευρέθηκαν οι δύο άγκυρες του πλοίου, οι οποίες ήταν πέτρινες, και από αυτά όλα που βλέπετε συναρμολογήθηκαν και συγκολήθηκαν δεκάδες αγγείων πρωτοελλαδικών. Τώρα, αφήνοντας λίγο τις Σπέτσες και πηγαίνοντας απέναντι στην Ίδρα, θα αναφερθούμε σε ένα ιστορικό γεγονός των αρχαϊκών κρόνων εδώ στον Αργολικό κόλπο, το οποίο έχει καταγραφεί από τον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος, όπως ξέρετε όλοι, είναι ο πατέρας της ιστορίας, και όταν αναφέρει κάποιο γεγονός είναι τιμή για τον τόπο στον οποίο αναφέρεται. Έτσι λοιπόν, ο Ηρόδοτος μας διηγείται μια περίεργη και μυθιστορηματική ιστορία. Μας λέει λοιπόν ότι ο Πολυκράτης, όταν ο τύραννος της Σάμου, που τον ξέρετε όλοι με την ιστορία με το δαχτυλίδι που έπεσε από το πλοίο και όλα αυτά τα παραμύθια, όταν λοιπόν ο Πολυκράτης έγινε τύραννος στη Σάμο, συγκρούστηκε με την προηγούμενη πολιτική κατάσταση του νησιού, το οποίο ήταν η ολιγαρχική ή αριστοκρατική. Φτάσανε σε εμφύλιο πόλεμο. Ο Πολυκράτης με διάφορα τεχνάσματα, τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε στον Ηρόδοτο, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών του, μπόρεσε ο Πολυκράτης να τους εξουδετερώσει τους αριστοκράτες. Οι αριστοκράτες πήρανε των οματιών τους και φύγανε, και πήγανε οι περισσότεροι με τον Πυθαγόρα μαζί τους, πήγανε στη Νότιο Ιταλία, όπου ίδρυσαν τη Δικαιάρχεια, την πόλη Δικαιάρχεια, το Ποτσιόλι το σημερινό. Οι πιο ζωηροί όμως από αυτούς τους Σάμιους φύγανε, πήρανε τα πλοία τους και ήρθαν εδώ. Ήρθαν εδώ με ένα σχέδιο. Δεν ήρθαν εδώ έτσι απλώς για να κάνουν πειρατεία. Ήρθανε διότι εδώ που είναι η παλαιά Επίδαυρος είχε προέρθει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Σάμου, οι Ίωνες, όταν ο Περίανδρος, ο Δωριεύς, τύραννος της Κορίνθου, κατέλαβε την Επίδαυρο το τέλος του 7ου αιώνα. Αυτοί λοιπόν οι νεαροί Σάμοι που ήρθαν με τα πλοία τους έως εδώ απέβλεπαν να συνενεθούν με τους Τριζινίους και να περάσουν με τη βοήθεια των Αθηναίων να καταλάβουν την Επίδαυρο. Αλλά δυστυχώς για αυτούς
δεν δούλεψε φαίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ όμως από τους Ερμιονίτες, τους Ερμιονείς, είχαν αγοράσει την Ίδρα, την Ιδρέα. Η οποία Ιδρέα ήταν ένα νησί με πολλά νερά και γι' αυτό είχε αυτή την ονομασία, Ιδρέα. Πήγαν λοιπόν οι Σάμιοι εκεί και σε ένα σημείο όπου σήμερα πάτε και κάνετε το μπάνιο σας στο Βλυχό, στις Ίδρες, ένα τουριστικό σημείο της Ίδρας, επάνω σε ένα λόφο που ήταν και μυκηναϊκή εγκατάσταση, έκτισαν το κάστρο τους. Και με τα πλοία τους άρχισαν να ασκούν την πειρατεία. Πειρατεία κανονική. Με στόχο την Αίγινα. Γιατί η Σάμη, ως παλαιά ναυτική δύναμη εμπορική, είχε παλιά έχθρα με την Αίγινα. Αιγινίτες λοιπόν και Σάμοι συνεκρούοντο εδώ στη θάλασσα του Αργολικού ως πειρατεία. Κάποια στιγμή οι Αιγινίτες εποφελήθηκαν που οι Σάμοι είχαν φύγει με τα πλοία τους για πειρατεία κάπου στις Κυκλάδες και συνεννοήθηκαν με τους Ερμιονίτες. Οι Ερμιονίτες τους βοήθησαν, επιτέθηκαν στο φρούριο των Σαμίων και έχουμε ευρήματα εκεί στο Βλυχό, αυτά τα βέλη, αυτά τα πάνω βέλη είναι γινήτικα και βλέπετε είναι στρογγυλεμένα μπροστά γιατί έχουν εκτυπήσει στα βράχια επάνω στο κάστρο των Σαμίων. Αντιθέτως, των Σαμίων τα βέλη είναι ίσια γιατί χτυπούσαν στο χώμα κάτω που ανέβαιναν οι Αιγινίτες. Η Γερμανία να σκαφίσει το Ηραίο της Σάμου έχουν βρει τα ίδια ακριβώς βέλη, αυτά των Σαμίων δηλαδή, ενώ το κορυφαίο έβριμα υπήρξε ένα διόβολο, ασημένιο νόμισμα δηλαδή, του Πολυκράτη, δηλαδή του κομμένου γύρω στο 526 π.Χ. Είναι έκτος αιών π.Χ. και έχει από μπρος το κεφάλι ενός λιονταριού και από πίσω δεν φαίνεται και πολύ καλά, ίμιση κρυού. Είναι καμένο το νόμισμα, διότι είχαν επιρπολήσει οι Αιγινίτες όταν κατέλαβαν το κάστρο των Σαμίων, το επιρπόλησαν. Και ερχόμαστε τώρα πάλι στις Σπέτσες. Πότε είναι η μεγάλη ακμή των Σπετσών? Η μεγάλη ακμή των Σπετσών είναι το πρώιμο Μεσαίωνα. Αυτά θα τα ακούσετε πολύ εκτενέστερα από τον επόμενο μιλητή, τον αγαπητό φίλο και καθηγητή κύριο Χρυσό. Γιατί όμως υπάρχει ακμή των Σπετσών 5ο και 6ο αιώνα μετά Χριστόν? Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι βάρβαροι. Οι βάρβαροι οι οποίοι είναι είτε βυσιγότηθοι στην αρχή με τον Αλάριχο, είτε Σλάβοι. Βέβαια είναι και οι Βάνδαλοι που έρχονται από την Καρχιδόνα, αλλά αυτοί είναι σε ένα σύντομο διάστημα. Αντιθέτως, οι Σλάβοι είναι πολύ εκτενέστερο αυτό το διάστημα και με αποτέλεσμα, όπως κατεβαίνουν οι Σλάβοι από το βορρά, να ερημώνουν και να καταστρέφουν τα πάντα και ο πληθυσμός, όσος είχε απομείνει, να προσπαθεί να διασωθεί περνώντας τα νησάκια. Αυτά τα νησάκια τα οποία βλέπετε, μεταξύ των οποίων και οι Σπέτσες. Αυτά τα νησάκια ονομάστηκαν νησιωτικά καταφύγια. Και το παλιό λιμάνι των Σπετσών γνώρισε τότε μια μεγάλη ακμή, διότι συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση και αργότερα, επί Ιουστινιανού, με αποτέλεσμα οι Σπέτσες, η Πιτιούσα, να αναφέρονται στον συνέκδημο του Ιεροκλέους, που είναι ο κατάλογος των πόλεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να αναφέρονται στο συνέκδημο του Ιεροκλέους ως η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Αργολίδας. Πρώτο το Άργος, δεύτερη η Ερμιόνη, τρίτη η Πιτιούσα. Συγχρόνως η Πιτιούσα, η ταπεινή Πιτιούσα αν θέλετε, αλλά η οποία έχει πλέον ένα πληθυσμό αρκετών χιλιάδων, 2 με 3 χιλιάδες υπολογίζεται ότι έχουν περάσει πρόσφυγες από την απέναντι ακτή για να σωθούν, γίνεται και επισκοπή. Έχουν γίνει ανασκαφές και στις ανασκαφές του Γεωργίου Σωτηρίου, του γνωστού βυζαντινολόγου που ήταν Σπετσιώτης, έχουν βρεθεί βασιλικές και καμίνια. Καμίνια στα οποία γινόντουσαν οι αφορείς, γιατί το καλύτερο λάδι της Ελλάδος εκείνη την περίοδο και σήμερα ακόμη
είναι το κρανιδιώτικο λάδι, δηλαδή το ερμιονίτικο λάδι. Θεωρείται από τα καλύτερα. Και αυτό το λάδι το φέρναν εδώ στις Πέτσες, οι οποίες είχαν γίνει πλέον κέντρο διαμετακομιστικό, και συγχρόνως κάνανε και τους αμφορείς με τους οποίους γεμίζανε το λάδι και τους στέλνανε παρακάτω επί Ουστινιανού. Επειδή όμως η δουλειά το να κάνεις τα κεραμουργία και όλα αυτά είναι πολύ βρώμικη, κτίστηκε στις Πέτσες ένα πολύ σημαντικό λουτρό, το οποίο με τα νομίσματα που βρέθηκαν εδώ στην ανασκαφή της κυρίας Χαρίκλης Κυλάκου χρονολογήθηκε στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Δυστυχώς μην πλάξετε να το βρείτε αυτό το ερείπιο, το τόσο σημαντικό, διότι καταχώθηκε για να γίνει ο δρόμος που εισπερνάει από πάνω και κάπου ίσως μετά από πολλά χρόνια να ξαναφανεί. Πάντως οι επιδρομές των Σλάβων οδήγησαν και στην καταστροφή της Πιτιούσας, διότι οι άνθρωποι νομίζαν ότι ήσαν πιο ασφαλείς επειδή έμπαινε το νερό μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ήσαν πιο ασφαλείς. Οι Σλάβοι κάνανε σχεδίες, πέρασαν απέναντι, οι Σπέτσες είναι γεμάτες σε όποιο σημείο γίνει ανασκαφή ή χωματουργικές εργασίες, βγαίνουν νομίσματα. Νομίσματα αυτής της περίοδου, του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Και μάλιστα στο Μουσείο των Σπετσών, θα δείτε κιόλας, υπάρχουν και δύο πόρπες, οι οποίες είναι βορειοβαλκανικές και ενδεχομένως είναι σλαβικές από τους επιδρομείς. Στην Ζωγεριά πάλι, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι είχε γίνει και η Επισκοπή Πιτιούσης. Στη Ζωγεριά λοιπόν φαίνεται ότι ήταν η έδρα της Επισκοπής Πιτιούσης. Έχει βρεθεί μια πολύ σημαντική βασιλική, έχει εντοπιστεί, η οποία περιμένει την ανασκαφή της εδώ και 30 περίπου χρόνια, αλλά δεν γίνεται η ανασκαφή, παρόλο ότι τα ευρήματα στους γύρω χώρους είναι πλουσιότατα, χρυσιά νομίσματα, επιγραφή, μολυβόβουλα από δεν, αλλά η ανασκαφή περιμένει το χρυσίον να έρθει, το σύγχρονο χρυσίον για να γίνει. Έτσι λοιπόν μετά την καταστροφή της Πιτιούσας από τους Σλάβους ερημώνεται το νησί, δεν ξανακατοικείται για πολλούς αιώνες. Αντιθέτως, όταν ο εγγονός του τελευταίου ας πούμε αυτοκράτορος, στον οποίο είχε γίνει σλαβικές επιδρομές, ο Ηράκλειος, ο εγγονός του, ο Κώνστας ο δεύτερος, χρησιμοποιεί ως ναυτικούς σταθμούς, αυτή είναι η μοναδική επιγραφή που έχουμε που αναφέρεται η Πιτιούσα και βρίσκεται στην Ερμιόνη, είχε βρεθεί στο χριστιανικό νεκροταφείο της Ερμιόνης, όπου αναφέρεται ένας Ιωάννης, ο γιος του Επιτυχάνου, ο οποίος ήταν επιτιουσιάτης και ήταν δηλαδή πρόσφυγας, είχε έρθει στην Ερμιόνη. Επάνω λοιπόν σε αυτά τα μικρά νησάκια, τα οποία βρίσκονται στις εξόδους οδών της ενδοχώρας, ο Κώνστας ο δεύτερος ιδρύει ναυτικούς σταθμούς. Γιατί ο Κώνστας ο δεύτερος ήθελε να πάει στη Σικελία, τη διοικητική πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Δεν πρόλαβε γιατί δολοφονήθηκε στη Σικελία. Λοιπόν, αλλά από τα ευρήματα που έχουμε πάνω σε αυτά τα απειροελάχιστα νησάκια, βλέπετε υπάρχει Μολυβδόβουλο στρατηγού Ελλάδος. Υπάρχουν πόρπες στρατιωτικές. Υπάρχουν νομίσματα του Κώνσταντος και του Κωνσταντίνου Τετάρτου. Και βεβαίως ένα βέλος, μια αιχμή βέλους, σιδερένια, αραβική. Γιατί όλα αυτά καταστρέφονται τελικώς από τους Άραβες τον 7ο αιώνα. Στο τέλος του 7ου αιώνα, αρχές 8ου. Να πάμε στο Δοκό για μια ιστορία, ένα παραμύθι αν θέλετε, στα όρια της ιστορικής αλήθειας και του μύθου. Ο Παύλος της Μονεμβασίας, μια διαπρεπής χριστιανική πνευματική μορφή, μας διηγείται μια ιστορία όπου μας λέει ότι από τη Βαρκελόνη οι πρόσφυγες οι Βυζαντινοί πήραν το σκήνομα της Αγίας Ευλαλίας, η οποία ήταν η πολιούχος της Βαρκελόνης, του Αγίου Βαλερίου, του Επισκόπου Σαραγώσης και του Αρχιδιακόνου του Βικεντίου, και όταν, για να το πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Στο δρόμο όμως, στα ανατολικά της Τριζίνος, βούλιαξε αυτό το όπλο και κατόπιν
έφτασε σε αυτό το νησάκι, στο Δοκό, οι Λάρνακες σαν να ήσαν βάρκες έπρεψαν, αυτό είναι το αγιογραφικό, το θαύμα δηλαδή, και βγήκανε πάνω στο νησί του Δοκού. Εκεί τους κάνανε, υπήρχε ένα κάστρο, έχουν βρεθεί σοβαρά ευρήματα και νομισματικά και αρχαιολογικά. Και στην παραλία υπάρχει ένα κλεισάκι του 11ου αιώνα, το οποίο είναι εκεί όπου είχαν βγει οι Λάρνακες από τη θάλασσα, και το επάνω ψηλότερα ένα άλλο εκκλησάκι όπου ενταφιάστηκαν τα οστά της Αγίας Ευλαλίας. Μετά από αρκετούς αιώνες, γύρω στο 1292, ο Ρογύρος Δελούρια, ο αρχινάβαρχος, ο Καταλανός αρχινάβαρχος δηλαδή, ο οποίος ήταν με την πριγκίπισσα Ισαβέλα, ξέρετε από την πριγκιπέσσα Ισαμπό του Άγγελου Τερζάκη την ιστορία, το ειδήλιον, κάνει μια επίθεση, πάει στη Μονεβασία, παίρνει τα οστά της Αγίας Ευλαλίας και όλα αυτά τα οποία είχαν από το Δοκό τα είχαν φέρει στην Μονεβασία, και κτίζεται τότε το 1293. Όσοι έχετε πάει στη Βαρκελόνη θα έχετε επισκεφθεί βέβαια τον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι αυτός ο καταβλητός, και στο υπόγειό του υπάρχει το μαρτύριο της Αγίας Ευλαλίας και των άλλων οσιομαρτύρων. Απλώς ένας θέμα το οποίο είναι για τους Αρβανίτες και τους Βορειοϋπηρώτες και μας δείχνει την εγκατάσταση στις Πέτσες ανθρώπων οι οποίοι δεν ήσαν Αρβανίτες όπως πιστεύετε γενικότερα, αλλά είχαν προέλευση υπηρωτική πάνω από τα... Εδώ λοιπόν στις Πέτσες, στη Ζωγεριά πάλι, σε ένα ακροτήριο που λέγεται Παλαιοαγιογιώργης και για το οποίο υπήρχε μύθος ότι υπάρχει μίασμα και ότι δεν πρέπει το βράδυ να ξενυχτάει κανείς εκεί κοντά, διότι υπάρχει μίασμα, χωρίς να μας λένε ποιο ήταν το μίασμα, ανασκάφηκε εν μέρη μία εκκλησία πριν από μερικά χρόνια. Η εκκλησία είχε κτιστεί την εποχή της δεύτερης ενετοκρατίας, όταν ήταν ο Μοροζίνης εδώ. Μέσα λοιπόν στον τάφο, στον άρτικα του, αν θέλετε, του κτήτορος του ναού, βρέθηκε αυτός ο σκελετός ενός νεαρού ανθρώπου, ο οποίος ήταν πανύψηλος, υπολογίζεται ότι ήταν πάνω από 1,85, και προφανώς ανήκε στους Βενετσιάνους, οι οποίοι είχαν καταλάβει το ναύπλιο το 1686. Το 1687 έπεσε μια φοβερή πανούκλα, η οποία θέρισε τον πληθυσμό, και πρέπει να ξέρετε ότι ο μαύρος θάνατος, η πανούκλα, συνδέεται με τους βρικόλακες. Όπου υπάρχει βρικόλακας, όπου ήταν τότε πάρα πολύ διαδεδομένη η φοβία για τους βρικόλακες, όπου υπάρχει λοιπόν βρικόλακας υπάρχει και πανούκλα. Και βρικόλακας υπάρχει όχι μόνο για κακούς ανθρώπους, δεν είναι μόνο οι κακοί άνθρωποι, αλλά είναι και οι αλόδοξοι, κυρίως οι αλόδοξοι. Όλοι οι καθολικοί, αν πεθάνουν και ταφούν, γίνονται βρικόλακες για τους Ορθοδόξους. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο σκελετός του είχαν σπάσει τις κνήμες και του είχαν αφαιρέσει τη σπονδυλική στήλη, ώστε ο βρικόλακας να μην μπορεί να ανασηκωθεί και να μην μπορεί να κυνηγήσει αυτούς που το κάνανε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι και τώρα, όταν έγινε η ανασκαφή, εψάλλει ένα τρισάγιο για καλό και κακό. διότι και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Σπετσιώτες με τους Ιδραίους είχαν και μία αντιπαράθεση δογματική, διότι οι Ιδραίοι το 1726 ζήτησαν να ενταχθούν στον καθολικισμό, και με έγγραφό τους προς το Συμβούλιο Πίστεως του Βατικανού, το οποίο επέγραφαν όλοι οι ιερείς και οι πρόκριτοι, ζήτησαν να γίνουν καθολικοί. Βέβαια αυτό δεν ήταν για λόγους θρησκευτικούς, ήταν για λόγους συμφέροντος. Εδώ είναι πάλι που μπαίνει το δίκαιο και η οικονομία. Διότι επειδή υπήρχαν οι πειρατέ, οι Γενουάτες και οι Μαλτέζοι, οι οποίοι επετίθεντος στους Ιδραίους τότε, το 18ο αιώνα, σκέφτηκαν ότι αυτό είναι μια καλή λύση, να έχουμε ένα γράμμα του Πάπα, το οποίο να λέει ότι είμαστε καθολικοί. Η αίτησή τους όμως απορρίφθηκε, παρέμειναν Ορθόδοξοι,
Πάντως όποιος επισκεφτεί την Ύδρα τον καθεδρικό ναό θα δει απ' έξω το αγιαστήριο το οποίο υπήρχε στην είσοδο, το, όπως και η σφραγίδα της η καθολική, η οποία όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Και έτσι οι Ιδραίοι πάντοτε ήσαν κρυψίνοες και πονηροί στα διάφορα. Εδώ στις Πέτσες πάντως ο Μοροζίνης έκτισε την περίοδο που ήταν, έκτισε ένα κάστρο το οποίο δυστυχώς έχει τελείως σχεδόν καταστραφεί πλέον, και εδώ είναι και το υδραγωγείο. Πάντως πριν έρθει ο Μοροζίνης και καταλάβει το Ναύπλιο και γενικώς όλη την Αργολίδα και την Πελοπόννησο, είχε στρατολογήσει στρατιώτες στην Κέρκυρα από απέναντι, κυρίως από τη Χιμάρα, από την επαρχία Χιμάρας. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι στρατιώτοι Αλμπανέζοι, γιατί όλοι ήταν Αλβανοί για τους, Βενετσιάνους. Εδώ βλέπετε πως ήσαν οι κανονικοί Αρβανίτες, γιατί Αρβανίτες είναι, δεν υπάρχουν Αρβανίτες και Αλβανοί. Αρβανίτες είναι όλοι από το Άρβανον, από την πόλη Άρβανον των Βυζαντινών, στην Κρόια επάνω. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Αλβανοί πολεμιστές πως ήσαν, και αυτοί είναι οι βορειοϋπηρώτες πολεμιστές, οι οποίοι ήταν εντεταγμένοι στα στρατεύματα του Μοροζίνη. Αυτοί οι βορειοϋπηρώτες είναι που ήρθαν στις Πέτσες όταν πήραν οι Τούρκοι το Ναύπλιο, και από αυτούς προέρχονται πάρα πολλές οικογένειες των Σπετσών. Και εξού και η έχθρα Σπετσιωτών και Ιδραίων, γιατί οι Ιδραίοι είναι Αρβανίτες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές του συμποσίου, το Ίδρυμα της Βουλής και την Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου και τους άξιους ηγέτες τους που και πάλι με τιμούν εντάσσοντάς με στο χορό των εισηγητών του συμποσίου. Στην επταετία που είχα την ευθύνη του Ιδρύματος έκρινα ότι δεν πρέπει να είμαι ομιλητής σε κανένα συνέδριο. Ενώ κατά το τελευταίο εξάμηνο βρέθηκα 2 φορές στο βήμα. Έχει για τα καλά της η αποχώρηση, κύριε Κασούλα. Σας ευχαριστώ, Παύλε και Δημήτρη. Στην ανακοίνωσή μου θα θίξω ακροθυγώς 2 θέματα. Το πρώτο είναι οι Σπέτσες, η αρχαία Επιτιούσα, ακούσαμε, και ο περιβάλλον αργολικός κόλπος κατά τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους, μέσα στο πλαίσιο των ουσιαστικών εξελίξεων που επέφεραν οι σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στη Νότια Ελλάδα. Έχουμε πρόβλημα ακοής? Όχι. Θα είναι μια σύντομη σπονδή στον Genius Loki που μας φιλοξενεί. Ό,τι γνωρίζουμε για τις Πέτσες των πρώιμων βυζαντινών χρόνων μπορείτε να το διαβάσετε σε σωρία 5 επιστημονικών άρθρων που συνέγραψε ο Άδωνης Κύρου στη διάθεσή σας. Ο κύριος Κύρου συνέδεσε το όνομά του με την αρχαιολογία της παράκτιας περιοχής και των νήσων της κεντρικής Ελλάδος και ως τα Κύθυρα, ιδιαίτερα δε με την ιστορία της εποχής των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, και ευτύχησε να επισημάνει στον όρμο της Ζωγεριάς, την ακούσατε, να αγοράσει και εν συνεχεία να χαρίσει στο Μουσείο των Σπετσών πολλά χρυσά νομίσματα, 30 σολίδους του 6ου αιώνα που κοσμούν τη συλλογή νομισμάτων. Δεν θα τα δούμε για τους λόγους που ανέφερε της ανικανότητας της ελληνικής πολιτείας να προβάλλει το παρελθόν της. Αντιστέκομαι στον πειρασμό να επιμείνω στον έπαινο της προσωπικότητας του κυρίου Κύρου, και για όσα άλλα προσέφερε στην αρχαιολογική έρευνα θα τα πούμε αυτά σε άλλη ευκαιρία, και προχωρώ σε μια συντομότατη και ελλειπτική περίληψη των ιστορικών δεδομένων για το θέμα. Αναφέρω ωστόσο χάριν βιβλιογραφικής πληρότητας και το βιβλίο της αείμνηστης συναδέλφου Άννας Αβραμέα που το εξέδωσε το ΜΙΕΤ το 2012 σε ελληνική μετάφραση, ήταν γαλλικά η πρώτη έκδοση, με τον τίτλο «Η Πελοπόννησος από τον 4ο ως τον 8ο αιώνα, αλλαγές και συνέχεια», όπου υπάρχει, εδώ μέσα δηλαδή,
ένα ευσύνοπτο αλλά πλήρες λήμα για την Πιτιούσα, τις Πέτσες, στη διάθεσή σας. Η πρώτη αξιοποιήσιμη μαρτυρία για τις Πέτσες, πρόλαβε και την ανέφερε ο κύριος Σκύρου, γι' αυτό σας είπα καλύτερα να πάμε για δείπνο, είναι η αναγραφή τους στον συνέκδημο του Ιεροκλέους, ένα κατάστοιχο των πόλεων της Αυτοκρατορίας της εποχής του Ιουστινιανού. Η αναγραφή της Πιτιούσας ως Πιτιούσης, δύο φορές όμικρο γιώτα, Πιτιούσης, δηλώνει την ύπαρξη οργανωμένης οικιστικής μονάδας κατά την εποχή που συντάχθηκε το κατάστοιχο, δηλαδή ήδη περί τα μέσα του 5ου αιώνα. Είναι μια σημαντική μαρτυρία που όμως δεν επιτρέπει, κατά τη γνώμη μου, άλλες προεκτάσεις που αναγκαστικά θα ήταν υποθετικές. Άλλη γραπτή μαρτυρία δεν έχουμε. Ό,τι άλλο γνωρίζουμε για τις Πέτσες της εποχής εκείνης το αντλούμε από αρχαιολογικά τεκμήρια, η σύνδεση των οποίων σε μια ευανάγνωστη εικόνα όπως αυτή που επιχείρησε επανειλημμένος ο κύριος Σκύρου είναι και αυτή κατά ανάγκη υποθετική και μεταλλάσσεται όσο προχωρεί ο επιστημονικός διάλογος με νέες προσεγγίσεις και νέες επισημάνσεις. Η επιδρομή των Βυσιγότσων υπό τον Αλάρικο στην Πελοπόννησο το 396 μετά Χριστόν είναι βέβαιο ότι επέφερε σημαντικές καταστροφές κυρίως σε πόλεις τα ταμεία των οποίων και η υλική τους θησαυρή ήταν ασφαλώς ο κύριος στόχος των επιδρομέων. Οι Βυσιγότοι γνωρίζουμε ότι πέρασαν και από το Άργος, όμως δεν φαίνεται πιθανό να έφτασαν και ως τις Πέτσες. Δεν αποκλείεται ωστόσο οι κάτοικοι της απέναντι ακτής να αναζήτησαν προσωρινά προστασία στο νησί, όπως είναι ενδεχόμενο αυτό να συνέβη και σε μεταγενέστερα χρόνια, όταν, όπως θα δούμε, άλλοι επιδρομείς προκάλεσαν τον φόβο της καταστροφής στους κατοίκους της Αργολίδος και άλλων περιοχών. Όπως πρώτος υπέθεσε ο αρχαιολόγος Σίγκλερ Χουντ, πρώην διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, με το άρθρο του «Isles of Refuge in the Early Byzantine Period» το 1971, τα μικρά νησιά και νησάκια του Αμβρακικού, του Κορινθιακού, του Σαρονικού και του Αργολικού κόλπου, τα περισσότερα ως τότε ακατοίκητα, αξιοποιήθηκαν ως προσωρινά καταφύγια και φιλοξένησαν πληθυσμούς από την απέναντι ενδοχώρα, οι οποίοι πληθυσμοί άφησαν ίχνη της παρουσίας τους, ίχνη πολύτιμα για την αρχαιολογική έρευνα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας σοβαρός προβληματισμός ως προς τη σημασία των καταφυγίων αυτών, δεδομένου ότι η παραμονή των καταφυγόντων στα ως επιτοπλίστων άνυδρα αυτά νησάκια ήταν προσωρινή. Η ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου του Οχάιο υπό τον Τίμωθη Γκρέγκορη, τον ανέφερε ο κ. Σκύρου, και ιδιαίτερα μετά τις έρευνες εδάφους στον Ευρεόνησο, Βριονήσι, στον Σαρονικό, αλλά και αντίστοιχες έρευνες του Πανεπιστημίου Στάνφορντ έχουν συγκεντρώσει επαρκείς λόγους ώστε να θέτουν σε αφισβήτηση τη θεωρία του Χουντ. Λογικό είναι νομίζω να διακρίνουμε ανάμεσα αφενός σε εντελώς εφήμερες καταφυγές σε νησίδες που κράτησαν όσο υπήρχε κρίσιμη κατάσταση στην απέναντι ενδοχώρα. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η περίπτωση των νησίδων στον κόλπο της Ιταίας, αλλά και κάποιον στον Αργολικό κόλπο, και αφετέρου σε εγκαταστάσεις που ίσως είχαν την ίδια αφορμή, δηλαδή τον κίνδυνο από ενδεχόμενους επιδρομής, αλλά για διάφορους λόγους αποτέλεσαν χώρους μονιμότερης παραμονής. Στην κατηγορία αυτή των χώρων μονιμότερης παραμονής ανήκουν νομίζω και οι Σπέτσες, όπως άλλωστε και ο κέφαλος στον Αυρακικό κόλπο και η Παξή στο
στο Ιόνιο. Στις Πέτσες, αρχιτεκτονικά τεκμήρια που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, πολλά τα είδαμε πριν από λίγο, έστω και όχι όσο συστηματικά θα έπρεπε να γίνει η έρευνα, έχουμε οικίες, αποθήκες, βαλανείο, οχυρώσεις και τουλάχιστον 3 παλαιοχριστιανικές βασιλικές. 2 στο παλαιό λιμάνι και 1, ίσως και μια δεύτερη, στον όρμο της Ζωγεριάς, που πιστοποιούν εγκατάσταση και γεωργική αξιοποίηση της νήσου μακρότερης πνοής, αλλά και οργανωμένη εκκλησιαστική ζωή και οικονομική ευμάρεια, χωρίς όμως να μαρτυρείται συνέχεια δομών από παλαιότερες εποχές. Δεν έχουμε ενδείξεις συνέχειας αυτών των δομών. Έτσι, τα οικοδομικά, οικιστικά δεδομένα των Σπετσών απομακρύνουν το ενδεχόμενο το νησί να ανήκει στην κατηγορία των Refuge Isles, της πρώτης κατηγορίας στη θεωρία του Hood, χωρίς αυτό να αποκλείει τυχόν προσωρινές μετακινήσεις κάποιων ανθρώπων που αναζητούσαν χώρο καταφυγής. Οι 3 βασιλικές, που δυστυχώς ούτε αυτές έχουν τύχει συστηματικής ανασκαφής, πρέπει να και βέβαια δεν τις δίνουμε στους ξένους να τις κάψουν, διότι εμείς, είναι δικό μας καθήκον, εμείς θα τις κάψουμε σε 100 χρόνια. Οι 3 βασιλικές, που δυστυχώς ούτε αυτές έχουν τύχει συστηματικής ανασκαφής, πρέπει να χρονολογηθούν στο δεύτερο μισό του 5ου ή στο πρώτο του 6ου αιώνα, τότε που πιθανότατα η Πιτιούσα απέκτησε και επίσκοπο, όπως συνάγουμε από το τακτικό 3 της τάξης προκαθεδρίας των επισκοπών, που όμως χρονολογείται πολύ αργότερα στην εποχή της οικονομαχίας. Στο τακτικό αυτό, ανάμεσα στις επισκοπές της επαρχίας Πελοποννήσου, συγκαταλέγεται ο Πιτιούσης Νήσου. Οι επιδρομές των Βανδάλων που κατέφθαναν στην Ελλάδα από τις ακτές της Αφρικής στην εποχή περί τα μέσα του 5ου αιώνα, τότε που ο Βανδαλικός στόλος κυριαρχούσε στη Δυτική Μεσόγειο, κατόρθωσε μάλιστα να αλώσει και την ίδια τη Ρώμη το 455, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και καταστροφές, κυρίως όμως στις παράλιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, τη Μάνη, τη Ζάκυνθο, την Ακαρνανία και οπωσδήποτε την Παλαιά Ήπειρο με την πόλη της Νικόπολης. Όμως δεν φαίνεται να ήταν τόσο καταστροφικές στις ανατολικές ακτές. Έτσι δεν είναι πιθανό να προσβλήθηκε άμεσα και η Αργολίδα, παρόλο που δεν μπορούμε φυσικά να το αποκλείσουμε. Όταν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι Σλάβοι κατά το τελευταίο 4ο του 6ου αιώνα, επήρθε μια σημαντική αναταραχή στην Πελοπόννησο, την οποία ο ίμνησος Διονύσιος Ζακυνθινός αποκάλεσε μεγάλη τομή, Grand Breach, και την όρισε ως το χρονικό ορόσημο για το τέλος της αρχαιότητας και για την απαρχή του Μεσαίωνα. Στο πλαίσιο των σλαβικών ή αβαρικών ή αβαροσλαβικών επιδρομών, η διοσκολία στην ορολογία είναι σαφής ένδειξη ότι η ιστορική εικόνα που έχουμε από τις πηγές είναι πολύ συγκεχημένη, υπέστη ασφαλώς και η Αργολίδα σοβαρές καταστροφές και αναταράξεις, όπως αυτές τεκμηριώνονται από εξειδικευμένες έρευνες, παραδείγματος χάρη στο Άργος και στην περιοχή του. Ωστόσο, και αυτό το ζήτημα των σλαβικών επιδρομών και των εγκαταστάσεων που τόσες συζητήσεις και έρηδες έχει προκαλέσει στο παρελθόν, έχει γίνει στις μέρες μας αντικείμενο νυφαλιότερων αναλύσεων. Η κεντρικότερη εστία του ιστορικού προβληματισμού, το περιεχόμενο του λεγόμενου χρονικού της μονεβασίας, μελετάται σήμερα με πιο αξιόπιστα εργαλεία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο των συναδέλφων Αντώνη Καλδέλη και Ηλία Αναγνωστάκη, «The textual sources for the Peloponnese»,
582-959, The Creative Engagement with the Ancient Literature, η σύνδεσή τους με την αρχαία λογοτεχνία, το οποίο μειώνει την αξιοπιστία του χρονικού με τη φιλολογική απόδειξη ότι κατά την περιγραφή των υποτιθέμενων γεγονότων το χρονικό εξαρτάται δουλικά από το έργο του Παυσανία. Ακόμη δραστικότερο θα είναι όμως το κτύπημα κατά του χρονικού του Μνημονευασίας που ετοιμάζει ο συνάδελφός μας Ανδρέας Σμίνκ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιστορίας του Δικαίου της Φραγκφούρτης. Το αφετηριακό δεδομένο ότι η χειρόγραφη παράδοση του κειμένου του χρονικού αρχίζει μόλις τον 16ο αιώνα, ο γνωστός σε όλους σας Σμίνκ εισηγείται ότι το χρονικό είναι προϊόν νοθείας ενός λογίου Ιταλοελληνικού χώρου, του Ελληνοϊταλικού χώρου της εποχής της Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο. Ενημέρωσα τον φίλο μας κύριο Σμίνκ ότι σήμερα θα μνημόνευα την αδημοσίευτη άποψή του, μου έδωσε την άδεια να το κάνω και συγχρόνως με παρακάλεσε να σας απευθύνω έναν θερμό συναδελφικό χαιρετισμό. Την υπόθεση ότι η Σλάβη έφτασε στις ακτές του αργολικού κόλπου περί το 587 τεκμηριώνει έμασα ο θησαυρός πολλών χρυσών νομισμάτων της εποχής του Ιουστινιανού, του Ιουστίνου του Δευτέρου, του Τιβερίου Κωνσταντίνου και ως το τρίτο έτος της βασιλείας του Μαυρικίου, που βρέθηκαν στον όρμο της Ζωγεριάς στη βορειοανατολική ακτή των Σπετσών, τα οποία είναι ίσως θεμητό να υποθέσουμε αποκρύφτηκαν εκεί πρώτο κινδύνων της επέλασης των επιδρομέων. Γιατί πέραν των νομισμάτων Κύρου, η αρχαιολογική υπηρεσία εντόπισε και άλλα 12 χρυσά νομίσματα, αλλά και πολλά χάλκινα στην ίδια περιοχή, που όμως ανήκαν σε άλλους θησαυρούς μικρότερης οικονομικής αξίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική έρευνα για να προσδιοριστεί με πρόσθετα τεχνικά κριτήρια το φαινόμενο της απόκρυψης των νομισματικών θησαυρών. Για την ενημέρωσή σας αναφέρω την εντελώς πρόσφατη, εκτενή και συστηματική μελέτη των Φλωρίν Κούρτα και Ανδρέη Γκλάντιλα, Hoards and Hoarding Patterns in the Early Byzantine Balkans, θησαυρή νομισμάτων και μοντέλα αποθησάβρησης στην πρώιμα Βυζαντινά Βαλκάνια, που δημοσιεύτηκε στο Dumbarton Oaks Papers του 2011, όπου εξετάζονται συστηματικά 346 θησαυροί νομισμάτων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως της Βαλκανικής, από το 491 ως το 695. Δεν είναι η ώρα για μια ευρεία ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας αυτής και άλλων παράλληλων που μελετούν τους νομισματικούς θησαυρούς. Για την κατανόηση των εντυπωσιακών ευρημάτων του όρμου της Ζωγεριάς είναι όμως κρίσιμο να διευκρινίσουμε ότι είναι απίθανο να κατατάξουμε την απόκρυψή τους σε εκείνες που αποτελούν ευκαιριακή από νενοημένη κίνηση του κατόχου των νομισμάτων στα πλαίσια της λογικής των νησιωτικών καταφυγίων. Τα νομίσματα είναι πολλά, πάρα πολλά, και βρέθηκαν σε έναν οικισμένο όρμο όπου μάλιστα είναι πιθανόν να ήταν και το Επισκοπείο της Νήσου. Είναι όμως σημαντικό να εξάρω ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της νεότερης έρευνας, ότι δηλαδή τα πολλά νομίσματα της Ζωγεριάς αλλά και πολλών άλλων θέσεων της περιοχής της Νότιας Αργολίδας, ευρύτερα της περιοχής Κορυθίας και ακόμη ευρύτερα του θέματος Ελλάδος, τεκμηριώνουν την ύπαρξη σημαντικών στρατιωτικών και ναυτικών βυζαντινών μονάδων, οι οποίες ήταν και οι σημαντικότεροι διακινητές των νομισμάτων
κυρίως για να εξασφαλίζεται η κανονική ροή της καταβολής του που στρατιωτικοί εισέπραταν σε χρυσό. Αυτή η έντονη και διαρκής στρατιωτική παρουσία, ναυτική παρουσία της Βυζαντινής κυβέρνησης είναι ένα δεδομένο που δεν μνημονεύεται επαρκώς στις γραπτές πηγές, αλλά ούτε προκύπτει από την επισήμαση τυχών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Προκύπτει όμως με βεβαιότητα από την κυκλοφορία των νομισμάτων. Και την ασφαλή αποθέτηση αποταμίευσή τους. Με άλλα λόγια, οι θησαυροί νομισμάτων δεν αντικατοπτρίζουν την κυκλοφορία των χρημάτων στην αγορά, αλλά την αποταμίευση σε ρευστό για τις ανάγκες του στρατού. Ας είναι η παρατήρηση αυτή, που είναι σχετικά καινούρια, μία έστω πενιχρή συμβολή στο κύριο θέμα του συμποσίου, που είναι για το δίκαιο και τη θάλασσα, μια όψη αυτής της πανάρχιας σχέσης. Αντίστοιχα, η εικόνα που αποκομίζουμε από τα τέλη του 7ου αιώνα μαρτυρεί τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που σημειώθηκαν στην πολιτική, κυρίως όμως στη στρατιωτική διοίκηση της Ελλάδος, όταν γενικεύτηκε η εισαγωγή του συστήματος των θεμάτων, όπως τεκμέρεται από τα πολλά μολυπτόβλουλα της περιοχής, κυρίως αυτά των κομερκιαρίων. Ας μην μας διαφεύγει ότι τα θέματα ήταν βέβαια διοικητικές μονάδες που σταδιακά διαδέχτηκαν τις επαρχίες, κυρίως όμως ήταν μονάδες στρατιωτικής διοίκησης. Στην εικόνα της γενικής και προϊούσας δημογραφικής και οικονομικής παρακμής που παρατηρείται από το τέλος του 6ου και ως τα μέσα του 8ου αιώνα δεν ταιριάζει. Εμφανίζεται μάλλον ως παράδοξη η συσσόρευση πλούτου σε λίγα συγκεκριμένα μέρη όπως τις Πέτσες με τους θησαυρούς τους. Για να εξηγήσει το παράδοξο αυτό φαινόμενο, ο καθηγητής Τζον Μπίντλιφ του Πανεπιστημίου του Λέιντεν, που επί χρόνια είναι επικεφαλής των αρχαιολογικών ερευνών στη Βιωτία, κατέφυγε σε μια ερμηνεία από το χώρο των φυσικών επιστημών. Με το άρθρο του «The Paradoxes of Late Antiquity, a Thermodynamic Solution», στο περιοδικό Αντικητέ Ταρτίφ του 2012, πρότεινε ως ερμηνευτικό εργαλείο την εφαρμογή του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, που εισήγαγε ο διάσημος μαθηματικός Ήλια Ρωμάνοβιτς Πριγκόζιν. Η ευφυής αυτή πρόταση, που έγινε ευμενώς αποδεκτή από τον κύκλο των ερευνητών, περιέχει ωστόσο μια ακόμη αντινομία, επαναφέρει ως ερμηνευτικό κλειδί στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έναν νόμο της φυσικής, τον οποίον ωστόσο ο εισηγητής του τον είχε παρουσιάσει ως λύση αντιθέτως για την απελευθέρωση της σύγχρονης φυσικής από τον δετερμινισμό της κλασικής φυσικής των Εύτωνα. Είναι το βιβλίο του Πριγκόζιν «The End of Certainty, Time, Chaos and the New Laws of Nature», που εκδόθηκε στα νεοελληνικά το 2003 με τον τίτλο «Το τέλος της βεβαιότητας, χρόνος, χάος και οι νόμοι της φύσεως». Επικοινώνησα με τον καθηγητή Μπίντλιφ και του ανακοίνωσα ότι στη σημερινή μου εισήγηση θα επικαλούμε τη θεωρία του για να υπογραμμίσω και να εξηγήσω το γεγονός ως στις Πέτσες των 6ου αιώνα έχουμε ένα οικονομικό και κτηριακό πλούτο που εμφανίζεται ως παράδοξο μέσα στη γενικότερη εικόνα της παρακμής, παρόλο ότι και στην νότια Αργολίδα, κυρίως στην Ερμιόνη και την περιοχή της, έχουμε ενδείξεις προσωρινής ανάπτυξης. Η απάντησή του ήταν «I think this is very correct». Πόση ώρα έχω, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχω. Έχω. Αν μου φτάνουν. Διότι το δεύτερο σκέλος που σου υποσχέθηκα είναι περισσότερο στα θέματα της ιστορίας της
του δικαίου. Και θέλω να κάνω αυτό το βήμα, αν έχω 5 λεπτά και αν αντέχει το ακροατήριο. Αν είχαμε και περισσότερη δροσιά θα ήταν ωραία, γιατί το σακάκι δεν μου κάνει μπροστά στην κυρία Πρόεδρο το βγάλω. Αγαπητοί συνάδελφοι, με άρθρο μου υπό τον τίτλο «Settlements of Slavs and Byzantine Sovereignty in the Balkans», «Εγκαταστάσεις Σλάβων και Βυζαντινή Κυριαρχία στα Βαλκάνια», που δημοσιεύτηκε το 2007, παρουσίασα τεκμήρια που έμεσα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα τέλη του 8ου αιώνα η παρουσία Σλάβων στην Ελλάδα, ότι ως τα τέλη του 8ου αιώνα η παρουσία των Σλάβων στην Ελλάδα, που ιστορικά είναι πλέον αναφίβολη, δεν μας επιτρέπεται να το αμφισβητούμε χάρη εθνικής φιλοτιμίας, δεν είχε πάρει χαρακτήρα αυτές οι εγκαταστάσεις ανεξάρτητων πολιτιακών μονάδων με την αντίστοιχη παρέτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από την κυριαρχία της στα εδάφια αυτά της επικράτειάς της. Θα σας θυμίσω βιβλία που για την εποχή αυτή, όπου δείχνουν τη Βαλκανική να είναι όλη σλαβική πλέον, και σε 2-3 σημεία λίγο στον Κορινθιακό κόλπο εδώ και εκεί να υπάρχουν κάποιες ίχνη βυζαντινής παρουσίας. Αντίθετα, υποστήριζα τότε ότι η αυτοκρατορική κυβέρνηση στην αρχή ανέχθηκε, αν θέλετε κατά ανάγκη, και εν συνεχεία την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιωμένη διευκόλυνε την παρουσία των Σλάβων στα εδάφη της, αποκομίζοντας έτσι και αυτή θετικά αποτελέσματα από την παρουσία τους σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας. Κέρυες μορφές αυτές της συμμετοχής του κράτους στη διαδικασία εγκατάστασης ήταν αφενός η ανάμειξη στην επιλογή των εδαφών που θα παραχωρούνταν προς μόνιμη διαβίωση και εκμετάλλευση εκ μέρους των επίλυδων, και αφετέρου ο διορισμός της φυσικής πολιτικής ηγεσίας των πολιτισμιακών αυτών μονάδων με την επιλογή ως ηγετών τους προσώπων που κατά την πρώτη φάση ανήκαν στις ίδιες μονάδες αλλά είχαν διακριθεί για τις ικανότητές τους και για το χαρακτήρα τους, και μέσα σε αυτές και αργότερα με βυζαντινούς πολίτες που εστέλλοντος στις μονάδες αυτές ως διοικητές. Επομένως, είναι ψευδείς αυτοί οι χάρτες που εμφανίζουν τη Βαλκανική της εποχής ως σλαβική επικράτεια με ελάχιστες περιοχές, κυρίως σε κάποιες δυτικές ακτές του Αιγαίου πελάγους, να ανήκουν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κλειδί για την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση είναι η χρήση του όρου σκλαβινία στις ελληνικές αλλά και στις λατινικές πηγές. Ο όρος αυτός είναι με γνωστός ως επιθετικός προσδιορισμός από τις αρχές του 7ου αιώνα, ως επίθετο δηλαδή. Έτσι έχουμε την έκφραση «σκλαβίνια πληθείς» με την έννοια του σλαβικού στατευτικού σώματος, και «σκλαβίνια τέρα» με την έννοια της περιοχής όπου ζουν σκλαβινοί, Σλάβοι, αλλά το ουσιαστικό σκλαβινία ως γεωγραφικός και πολιτικός προσδιορισμός με την έννοια της αναγνωρισμένης πολιτικά αυτόνομης μονάδας απαντάται μόνο στην ύστερη φάση, όταν είχε πια οργανωθεί ως πολιτική οντότητα με την αναγνώριση της αυτοκρατορικής κυβέρνησης και υπό τον έλεγχό της. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή η δημιουργία ουσιαστικού με την κατάληξη ΙΑ από εθνικά ονόματα ως έκφραση μιας επεξεργασμένης πολιτικής πολιτιακής ανάπτυξης, είναι παλαιό και δόκιμο και απαντάται και σε πολλές άλλες περιοχές και εποχές. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη με τα εθνικά ουσιαστικά Φραγκία, Βαβαρία, Λογκοβαρδία, Κροατία, όλα της εποχής εκείνης. Όταν εμφανίζονται τα ουσιαστικά αυτά, έχει ήδη ολοκληρωθεί η φάση της οργανώσεως, της πολιτιακής οργανώσεως. Όταν εμφανίζονται τα ονόματα αυτά, εκφράζουν το τέλος της πορείας των πληθυσμών τους στην παγίωση δομών ανεξάρτητης πολιτείας. Ίσως προσέξατε ότι απέφυγα να χρησιμοποιήσω εδώ τον όρο κυριαρχία.
την κρατική κυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την τυχόν εθνική κυριαρχία των Επίλιδων. Βέβαια, στον προφωτισμένο αυτόν κύκλο ιστορικών του δικαίου, δεν χρειάζεται να τονιστεί ότι η έννοια της κρατικής κυριαρχίας είναι πολύ νεότερη από την εποχή στην οποία αναφέρομαι και δικαίως συζητείται ως νομικό θεολογούμενο το αν μπορούμε να μιλάμε για κυριαρχία, sovereignty στα αγγλικά, για την εποχή πριν από τον Ιωάννης Μποντίνους, Ζαν Μποντάν, και αργότερα τον Χούγο Γκρότιους, που πρώτοι ενέταξαν την ιδέα της κυριαρχίας στο σύστημα του δημόσιου και του διεθνούς δικαίου. Ακολουθώντας τη σχολή ιστορίας του διεθνούς δημοσίου δικαίου της Φραγκφούρτης, τη σχολή της Völkerrechtsgeschichte, του Wolfgang Preiser και του Karl-Heinz Ziegler, ισχυρίζομαι ότι η επανάσταση που έφερε ο Γκρότιους και οι λοιποί προφήτες του δημοσίου δικαίου κατά τον 17ο αιώνα και κυρίως μετά την ειρήνη της Βεσφαλίας δεν προέκυψε εξ νίχυλο, αλλά πάτησε πάνω στις βασικές αντιλήψεις που καλλιέργησαν οι στοχαστές από την εποχή της αρχαιότητας και των μέσων χρόνων, όπως ο Αριστοτέλης και ο Κικέρον. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η έννοια κλειδί που χρησιμοποίησε ο Γκρότιος με νέα σημασία, το «ιους γκέντιουμ», είχε προέλθει μέσα από την ιστεροβρωμαϊκή έννοια που όμως είχε ήδη προσλάβει τη σημασία του «ιους ιντεργέντες», όπως αυτή αναλύθηκε στην Ιουστινιάνια νομική παράδοση αλλά και στον Ισίδωρο της Σεβίλης και που ορίζεται απλά ως το δίκαιο που διευθετεί τις διεθνείς σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, και για να επανέλθω στον πυρήνα του θέματός μας, η ανάλυση που επιχείρησα των νομικών δεδομένων της παρουσίας του Σλάβων στην Ελλάδα, που πριν αφομοιωθούν από τον Βυζαντινό τους περίγυρο για την εκκλησιάνησή τους και τον γλωσσικό εξελισμό τους, έχει γίνει δεκτή από τους περισσότερους συναδέλφους. Στο κείμενο που θα δώσω προς δημοσίευση, κυρία Καραπάνου, μην ξεχάσετε να μου ζητήσετε και την απάντηση σε τυχόν επιφυλάξεις στη θεωρία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.